Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η ημερίδα και η εκπαίδευση για την άσκηση αντιμετώπισης σεισμού και πλημμύρας Καπετάν Στέριος Βλάγμπης 2024, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου στην Ηράκλεια Σερών. Μία συνδιοργάνωση του Δήμου Ηράκλειας με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σερών υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν να γίνει πλήρης ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών όλων των βαθμίδων της Ηράκλειας για θέματα πολιτικής προστασίας. Το συνήθως όλοι ρωτάνε πόσο μακριά μπορεί να ακουστεί το BMR. Σας λέω χαρακτηριστικά 2 χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτό όμως μπορεί να μιλήσει με όλο τον κόσμο. Έξω από δορυφόρους, έξω από ίντερνετ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της φύσης, την ιονόσφαιρα. Φεύγουν τα κύματα από το καλώδιο εδώ, τα παράγει αυτό το μηχάνημα. Αυτό φροντίζουν οι υδραδραστέχνες. Επομένως αυτό είναι αυτό, το βραχαίο, για μεγάλες αποστάσεις. Αυτό είναι ένα VHF μηχάνημα, το οποίο μπαίνει και στο αυτοκίνητο, αλλά και στο γραφείο. Σήμερα από τις 8.30 ώρα μέχρι τις 9.30 ώρα στο προάβλιο του γυμνασίου γίνεται η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών και των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα πολιτικής προστασίας. Έχουμε 4 ομάδες ενημέρωσης από την ευρύτερη πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών και οι μαθητές και οι μαθήτριές μας εκπαιδεύονται και οι εκπαιδευτικοί μας εκπαιδεύονται πάνω σε σχετικά θέματα. Το κεντρικό σχολείο είναι το Γυμνάσιο Ηράκλειας και εδώ έχουν έρθει ήδη οι μαθητές του ΓΕΛ Ηράκλειας, είναι διασκορπισμένοι στα 4 τμήματα, στα 4 συνεργεία και ακολουθούν τα τμήματα του ΕΠΑΛ Ηράκλειας. Αυτές οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν περίπου στις 11.30 η ώρα και όλοι μαζί θα μεταβούμε στο πολυχώρο της Ηράκλειας, όπου εκεί θα ακολουθήσει ενημερωτική ημερίδα πάλι με τα θέματα της πολιτικής προστασίας, όπου θα έχουμε και διαδικτυακές συνδέσεις και από τον ΑΣΠΑ κάτω από την Αθήνα και από άλλους επίσημους φορείς. Ο σκοπός σήμερα της ημερίδας ήταν να γίνει μια εκπαίδευση όλων των μαθητών με κυκλικό τρόπο του γυμνασίου, του ΕΠΑΛ, του λυκείου της Ηράκλειας, καθώς επίσης και των δημοτικών σχολείων της Ηράκλειας. Παράλληλα, μια ευαισθητοποίηση των μαθητών όλων των σχολείων του Δήμου Ηράκλειας, η οποία θα ολοκληρωθεί και με την άσκηση της 25ης Απριλίου. Σήμερα ήρθαν πολλά συνεργεία, εθελοντικές ομάδες, ήρθε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών, ο Σύλλογος Ραδιοραστεχνών Σερών, η ΟΦΚΑΘ Βάση Ετοιμότητας Σερών, ήρθε η Επομέα Συντικής. Είχαμε και ένα τμήμα υγείας του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου για τις πρώτες βοήθειες και όλοι συνέβαλαν στην ενημέρωση των μαθητών. Στη συνέχεια θα γίνει στον πολυχώρο οι εισηγήσεις στους μαθητές που αφορούν την πολιτική προστασία, που θα τους διηγηθεί με εποπτικά μέσα το πώς να προστατεύονται, πρακτικά θέματα, πώς να κάνουν εφόδια στο σπίτι τους, μια τσάντα με εφόδια, να αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές και ό,τι άλλο είναι χρήσιμο, και εκπαιδευτική φυσικά και το υπόλοιπο προσωπικό. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν υπηρεσίες που ανήκουν στο Δήμο Ηράκλειας, καθώς και πολλές εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Κατά την άσκηση θα δοκιμαστεί και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών των εθελοντικών φορέων και των σχολείων σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, με ολική κατάρρευση τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών. Στα πλαίσια της οργάνωσης της πολιτικής προστασίας των Δήμων παρουσιάζονται κάποια μαθήματα, κάποιες ενημερώσεις στον πληθυσμό, στους πολίτες, έτσι ώστε να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής. Ή θα είμαστε παρόντες με ένα πυροσβεστικό όχημα, έτσι ώστε να μάθουμε όλοι να συνδυάζουμε τις εργασίες και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Δήμο Ηράκλειας, αλλά όχι μόνο για το Δήμο Ηράκλειας, για την Αντιπεριφέρεια, και είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Φροντίζουμε για τα παιδιά, φροντίζουμε για τους πολίτες της περιοχής, αλλά πάνω απ' όλα για τα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον μας και η επένδυσή μας. Τα καιρικά φαινόμενα, είναι ο σεισμός, είναι φυσικές καταστροφές που τις ζήσαμε τελευταία στην Ελλάδα και τα παιδιά μας, έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας και στους πολίτες του νομού μας και της περιοχής μας να είμαστε δίπλα.
με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο που έχει ο κάθε φορέας. Και ο Σύλλογος Ραδιοτεχνών είναι ομπρέλα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η υπόσχεσή μας, θέλουμε στο Μετερίζει στην πρώτη γραμμή σε πραγματικό χρόνο που θα γίνει την Πέμπτη, με παιδιά που θα εμπλακούν σε πιθανό εγκλωβισμό, σε φωτιά που θα συμβεί, πώς θα γίνει η κατάσβηση. Θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας ποιος είναι εξοπλισμός του ΕΚΑΒ, ποιος είναι ο εξοπλισμός της πυροσβεστικής, να πάρουν μια γνώση. Μας αρκεί αυτό και να αρχίσουν να τους εμπιστεύονται ότι είναι δίπλα τους. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά δείχνουμε πώς να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή τους τα πρώτα 24 ώρα, όταν θα έχει συμβεί κάποιο γεγονός, είτε σεισμικό, είτε πλημμύρας, είτε πυρκαγιάς. Τους δείχνουμε να έχουν έτοιμο το δικό τους φαρμακείο, ένα μικρό φαρμακείο και ένα σάκο, ο οποίος το φαρμακείο μαζί με το σάκο θα μπορέσουν για τα πρώτα 24 ώρα θα μπορέσουν να σώσουν τον εαυτό τους αλλά και την οικογένειά τους. Η ομάδα μας, όπως ξέρετε, έχει 17 βάση τιμότητα σε όλη την Ελλάδα. Αχρίαστες να είναι, αλλά όπου χρειαστεί δίνουμε το παρόν μας να βοηθήσουμε τους συνάνθρωπους σε φυσικές καταστροφές, σε πρώτες βοήθειες, σε πυρκαγιές και σε αγνοωμένους. Σήμερα είμαστε εδώ καλεσμένοι από την πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείας να τους δείξουμε τον εξοπλισμό μας, κάθε τι για το τι είναι χρήσιμο, κάποια πράγματα για τον εθελοντισμό, να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, γιατί ο εθελοντισμός είναι καλό πράγμα αρκεί να θέλουν να το κάνουν. Χρειάζεται η νεολαία να γνωρίζει από αυτά, να μπει μέσα στον εθελοντισμό. Σήμερα έχουμε κληθεί για να συνδράμουμε και εμείς στην άσκηση που γίνεται στα πλαίσια του Δήμου Ηράκλειας. Σε αυτό το σημείο το οποίο είμαστε, εγώ κάνω την ενημέρωση όσον αφορά στα παιδιά για το ασθενοφόρο, τον εξοπλισμό τον οποίο έχει και πώς χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχουμε να συνδράμουμε, είτε στο θύμα ή στον ασθενή. Και έχουμε τον ανάλογο εξοπλισμό, τον οποίο τους ενημερώνουμε κατά βάση πού χρησιμοποιείται και τι δυνατότητες έχει. Η ενημερωτική ημερίδα που ακολούθησε αφορούσε τις πρακτικές αυτοπροστασίας επιβίωσης σε έκτακτες ανάγκες λόγω φυσικών καταστροφών. Σας καλωσορίζω λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση, η οποία αποσκοπεί στο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως είναι η πλημμύρα και ο σεισμός. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερως τους υπευθύνους διοργανώσεις αυτής της ωραίας ημερίδας για την προστασία από σεισμούς και πλημμύρες, με υπεύθυνο τον κύριο Ευστρατιάδη, ο οποίος είναι η ψυχή όλης αυτής της εκδήλωσης και πολλών άλλων παρόμοιων, οι οποίες γίνονται για την ενημέρωση των σχολείων μας και των κατοίκων μας, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ευστρατιάδης είναι δικηγόρος. Εν τούτης όμως ασχολείται και με τα κοινά και είναι άξιοι επένων όλη η ομάδα η οποία ανέλαβε να ενημερώσει την περιοχή της Ηρακλείας και τα σχολεία και τα παιδιά για την προστασία μας από τέτοια φαινόμενα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για αυτή την ωραία ημερίδα και συγχαίρω ιδιαίτερως αυτούς οι οποίοι έχουν την πρωτοβουλία να καθοδηγήσουν και τα παιδιά μας για να είναι συνεπή στην ζωή τους, στη δραστηριότητά τους και σε ό,τι έχει να κάνει και έχει σχέση με τη ζωή μας και με την ασφάλεια της ζωής μας. Εμείς ως διευθύνσεις εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενδιαφερόμαστε φυσικά πρωτίστως για την ασφάλεια των μαθητών, όπως ενδιαφέρονται και όλοι οι διευθυντές μας και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπάρχουν στα σχολεία. Μαζί με την πολιτική προστασία, την οποία έχουμε αρρωγό σε κάθε μας προσπάθεια, και φυσικά το Δήμο Ηράκλειας που άνοιξε τις αγκαλιές του για να μας υποδεχτεί, διοργανώνουμε τη σημερινή ημερίδα αλλά και την άσκηση η οποία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και αφορά σε ένα συνδυασμό σεισμού και πλημμύρας. Η σημερινή ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο της άσκησης ετοιμότητας που θα γίνει στις 25 Απριλίου στις 11.30 ώρα εδώ στην Ηράκλεια. Είναι, από όσο είδατε και εσείς, απόλυτα πετυχημένοι. Ήρθαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ο κύριος Καραβασίλης, ο Δεσπότης, ο κύριος Ευστρατιάδης, η πυροσβεστική από το Κέντρο Υγείας, ο Διευθυντής, προϊστάμενοι, στρατός, αστυνομία,
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ήταν εδώ. Κατά συνέπεια, είναι απόλυτα πετυχημένοι, αλλά αυτό πρέπει να τονίσουμε είναι τη συμμετοχή των μαθητών. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί για τους μαθητές έχει μια ιδιαίτερη σημασία και αξία, αν θέλετε, αυτό που σήμερα δείχνουν είτε με εικόνες είτε λέγοντας κάποια πράγματα, και είναι αυτοί οι οποίοι θα διαχειριστούν ενδεχομένως προκλήσεις στην πορεία περισσότερες από εμάς. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά και εκτιμώ και πιστεύω, είμαι βέβαιος θα έλεγα, ότι θα είναι απότελα πετυχημένη και η άσκηση η οποία θα γίνει στις 25 μηνός. Εδώ οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ευστατιάδη, τον συντονιστή, στον αντιδήμαρχο τον Παπαγεωργίου Βαλάντη, ο οποίος νύχτα και μέρα εδώ και ένα μήνα περίπου ασχολείται με το θέμα και συντονίζει από την πλευρά του Δήμου. Σήμερα είχαμε την ημερίδα, το πρόγραμμα δηλαδή στο τι θα γίνει στην άσκηση. Μεσολάβησαν πάρα πολλοί φορείς. Έγινε μια οργανωμένη διοίκηση. Προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε. Είναι καλό για τους πολίτες και πιο πολύ για τα σχολεία, γιατί για τα σχολεία γίνεται. Θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε εις πέρας όσο γίνεται καλύτερα. Έχουμε πάρει πολλά μέτρα προστασίας. Το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε όλα 25 του μηνός, που είναι η άσκηση, κατά τόπου πώς θα γίνει, πώς θα γίνουν οι εκενώσεις. Έχουμε κάνει πολλά προγράμματα, έχουμε βγάλει πολλά σχέδια από κάθε χωριό που θα γίνει η εκένωση, που θα μαζευτούν και όλοι αυτοί εδώ ο κόσμος που θα πάει. Βασικά το πρώτο μέλος της άσκησης είναι ότι θα πάει απέναντι στο Δημαρχείο, που είναι το πιο υψηλό σημείο σε περίπτωση πλημμύρας. Και αμέσως μετά είναι το Εθνικό Γήπεδο Ηράκλειας και Στριμονικού, γιατί και στο Στριμονικό έχουμε κέντρο υγείας και στην Ηράκλεια έχει κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες. Αυτό περιληπτικά το τι θα έχει η άσκηση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και εσάς και τους φορείς που ήρθανε και συγκεντρώθηκαν σήμερα εδώ και που θα είμαστε σε ετοιμότητα 25 του μηνός στην άσκηση.